Young. Γιν. Άσπρο. Μαύρο. Ήλιος. Φεγγάρι. Αρσενικό. Θηλυκό. Κωμωδία. Δράμα. Κίνηση. Αδράνεια. Καλό. Κακό. Δημιουργία. Καταστροφή. Ζωή. Θάνατος. Ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από ζευγάρια αντιθέτων. Δίδυμες δυνάμεις που παλεύουν η μία ενάντια στην άλλη. Άσπρα και μαύρα πουλιά από τάβλη, παγιδευμένα σε μία τέρμονη μάχη μέχρι το τέλος του χωροχρόνου. Σύμφωνα με τον Ταοϊσμό, η κάθε αλλαγή προκύπτει από τη μία δύναμη που ανατρέπει την άλλη σε μία αέναη αλληλοδιαδοχή. Οι μέρες γίνονται νύχτες και έτσι έχουμε το χρόνο. Και οι χειμώνες γίνονται καλοκαίρια και έτσι έχουμε εποχές. Και κάπως έτσι συνεχίζονται οι ζωές μας. Σε κύκλους που διαγράφονται από μία διαρκώς ανατρεπόμενη ισορροπία αντιθέτων. Για τη ζωή κάνει κύκλους. Και αν η εναλλαγή τους είναι σταθερή, το αποτέλεσμά τους δεν είναι. Κάθε κύκλος σε στροβιλίζει στη δύναμη του, αλλά στο τέλος αφήνει σε κάποιο καινούριο σημείο. Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει στην επόμενη στροφή. Και αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των singles. Έρχονται αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές. Αυτές οι τρεις κάρτες είναι οι τρεις μοίρες. Αυτές θα μας δείξουν τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον σας. Ο θάνατος. Οι εραστές. Και ο κόσμος. Τι έγινε, είχαμε κανένα νέο? Όχι ακόμη. Τώρα μίλαγα με τον αρχηγό της αστυνομίας. Έχουν κινητοποιήσει όλα τα περιπολικά. Εσύ φταίς γι' αυτό. Αν δεν είχες εισβάλει έτσι μέσα στο σπίτι μου, δεν θα είχα αναγκαστεί να στείλω τα παιδιά χωρίς καμία ασφάλεια στην Ανάβυσσο. Τι κάνεις? Αν συμβεί το τίποτα στα παιδιά, στορκίζομαι, θα σε σκοτώσω! Σηκώσε το, σε παρακαλώ. Είσαι ρε Λίλια. Πήρα τα εισιτήρια για Ελλάδα. Πότε φεύγουμε? Αύριο το πρωί. Μίλησες με τη Ράνια? Όχι ρε εσύ, από το τηλέφωνο. Πρέπει να της τα πούμε όλα από κοντά. Καλά, θα είμαστε τιμωρία για όλη μας την υπόλοιπη ζωή. Θέλεις να μείνεις με τη μαμά μου? Θέλω. Ωραία, τώρα που το σκάσαμε από το σπίτι, η αστυνομία θα βάλει φυλακή τη γιαγιά μου. Γιατί μας έχασε και τότε ο δικαστής θα μας δώσει πίσω στη μαμά μου. Ναι, καλά. Ξαντίστηκες επειδή η γιαγιά δεν σε αφήνει να κάνεις ό,τι θέλεις και στο τέλος θα την πληρώσουμε όλοι. Σου είπα εγώ να έρθεις μαζί μου. Και τι να έκανα, να σ' άφηνα μόνος σου? Είμαι μεγαλύτερος, πρέπει να σε προσέχω. Μεγαλύτερος αλακώτα. Εσύ, παιδάκι μου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που αρπάζουν τα παιδιά, ακόμη και στα σούπερ μάρκετ. Όχι εμείς που είμαστε μόνοι μας στον δρόμο. Εμείς είμαστε δυνατοί. Εμείς είμαστε σούπερ ήρωες. Εμείς είμαστε ανίκητοι. Α, καλά, είμαστε χαμένοι από χέρι. Ω, η στάση του λεωφορείου. Καλώς τον. Πού ήσουν εσύ? Στις Ρίας. Πάλι στις Ρίας? Τι πάλι ρε Καρδενάκη, δεν έφυγα. Ώσπου να βάλουμε τα έπιπλα στη θέση τους, μας πήρε η νύχτα. Και κοιμήθηκα εκεί. Α. Αχ. Καλά, τι κάνεις εσύ εδώ, δεν μένατε στη βίλα? Ναι, στη βίλα μένουμε. Απλώς ήρθα να μαζέψω μερικά πραγματάκια και θα ξαναπάω. Θα έρθεις μαζί μου? Όχι, Κατερινάκη μου. Είμαι ψόφιος. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω διάθεση τώρα να σπάσω τα νεύρα της Ερέτη. Δεν χρειάζεται να σπάσω τα νεύρα της Ερέτη. Άλλωστε κι εμείς μπορεί να μην μείνουμε καιρό εκεί. Πήγαμε στο γραφείο της σήμερα και την αναγκάσαμε να υπογράψει ένα χαρτί που επιτρέπει στη Ράνια περισσότερες επισκέψεις. Κάτσα πάρω τη Ράνια τηλέφωνο να της πω ότι θα μείνω μαζί σου, ε? Όχι, 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 Κατερινάκη μου. Δεν έχω διάθεση σήμερα. Θέλω να μείνω λίγο μόνος. Γι' αυτό θα μείνω εγώ μαζί σου, για να σου φτιάξω τη διάθεση. Δεν θέλω να φτιάξει τη διάθεσή μου. Ειλικρινά σου λέω, θέλω να μείνω μόνος μου. Θέλω να διαβάσω και ένα βιβλίο. Ωραία. Να φύγω εγώ δηλαδή. Ξέρεις ότι σε λατρεύω.
Απλά θέλω να μείνω σήμερα λίγο μόνος μου, ε? Okay. Πάρε με τηλέφωνο αν είναι. Θα πούμε μετά. Εντάξει. Μακά, αυτός ο κύριος μας κοιτάει περίεργα. Μας κοιτάει όπως θέλει. Έρχεται προς τα δω, έρχεται προς τα δω. Παιδάκια μόνα σας είστε. Ο μπαμπάς μας έχει πει να μην μιλάμε σε ξένους. Ο μπαμπάς σας είναι εδώ. Γιατί λογαριασμό θα σου δώσουμε. Εδώ μπροστά είναι. Και μη μας ενοχλείς πολύ, γιατί θα του πούμε να έρθει να σε πλακώ στο ξύλο. Καλά, με συγχωρείς, απλά ενδιαφέρθηκα. Λουκά, προσπαθούμε να μην περάσουμε απαραίτητη και εσύ τσακώνεσαι με κάθε άνθρωπο που βρίσκουμε στο δρόμο μας. Μα με εκνεύρισε. Φώτη, βοήθεια. Τι έγινε. Πήγα σε ένα φυτώριο, αγόρασα ένα σωρό φυτά και τώρα δεν μπορώ να τα ανεβάσω στο σπίτι. Και στο φυτώριο πώς τα κουβάλεις? Μου τα κουβάλεις ο άνθρωπος εκεί και νόμιζα ότι θα μπορούσα να τα φέρω σπίτι, αλλά το μυαλό μου και μια λίρα. Κοίταξε, Ρία, μόλις έχω χαλαρώσει με ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και δεν είμαι σε φάση να μιλώ σε άνθρωπο. Έλα, ρε Φώτη, αφού εσύ λατρεύεις τα φυτά. Θέλεις να μου μείνουν δηλαδή στα μάξι και να πεθάνουν, ναι. Λοιπόν, εντάξει, έρχομαι, αλλά μου το χρωστάς, έτσι. Να σου πω. Μιας και δεν υπάρχει ψυχή εδώ μέσα, εγώ σκέφτομαι να ρίξω μια ματιά στα πράγματα της Ερέτη. Ηλία μου, εντάξει, ξέρω ότι γενικά οι γκέι έχετε μία λατρεία στις δυναμικές γυναίκες. Αλλά τώρα με τη Ερέτη διαστροφή, δεν είναι? Ναι, δεν θα ψάξω τα προσωπικά της αντικείμενα. Το γραφείο της θα ψάξω. Τι θα ψάξεις το γραφείο της? Ξέρω εγώ. Άμα βρω κάτι θα σου πω. Λουκά, τι πάλι? Ο μπαμπάς μας κατεβαίνει από το λεωφορείο. Σήκω, πάμε μαζί του. Μα δεν φτάσαμε ακόμα στην πόλη. Ναι, μα αν καταλάβει ο άλλος ότι είμαστε μόνοι μας, θα καλέσει την αστυνομία. Ωρε γαμώ το όλο προβλήματα. Πόσα γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός, γράφει? 1-1. Ωρε γαμώ το, δεν μπορούσε να βάλει άλλα δύο γκολάκια ολού αλλού. Το βλάκα το μουστάκια μας κατέβασε, είχε δεν είχε? Να πάρουμε τηλέφωνο τη μαμά σου να έρθει να μας πάρει. Ξέρεις το τηλέφωνο της απ' έξω? Όχι, δεν έχεις το κινητό του Γιάννου που το έχει μέσα? Πού να το έχω? Άρε άγγελε! Αν μου είχες πει ότι θα το σκάγαμε από το σπίτι, θα το είχα πάρει μαζί. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται λίγη προετοιμασία. Κοίτα, η θάλασσα! Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Καλά, εσύ! Φωτή, πόσο σκουταλιέ ζάχαρη στο καφέ? Ποιος είναι εκεί? Η Ρία είναι. Ναι, είχε ένα πρόβλημα. Αγόρασε κάτι φυτά και ήρθα στο σπίτι να τη βοηθήσω με τον κήπο. Καλά, ρε Φώτη, εσύ δεν είχες πει ότι ήθελες να μείνεις μόνος στο σπίτι? Ναι, ρε Κατερίνα, αλλά σου λέω η κοπέλα είχε πρόβλημα. Όταν εμείς πηγαίναμε να χάσουμε το σπίτι, δεν μας βοήθησε. Ναι, νομίζω θα μπορούσες να με πάρεις ένα τηλέφωνο, μου το πεις. Εντάξει, ρε Κατερίνα, δεν το σκέφτηκα. Τώρα είναι πρόβλημα κι αυτό. Γιατί? Τι άλλο είναι πρόβλημα? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Όχι, εσύ είπες είναι πρόβλημα και αυτό. Έχουμε και άλλο πρόβλημα, μήπως και δεν το ξέρω? Το είπα αυτό γιατί σε ακούω λίγο παράξενη. Είμαι παράξενη, Φώτη, γιατί νόμιζα ότι θα σε έβρισκα σπίτι και τελικά σε βρίσκω στις Ρίες, γι' αυτό. Εντάξει, ρε Κατερίνα, τώρα μου κάνεις σκηνή ζήλιας γι' αυτό, δεν θες να τρελαθούμε? Δεν σου κάνω καμία σκηνή, Φώτη. Είχες πει ότι θα έμενε σπίτι και τελικά είσαι στις Ρίες. Ναι, ρε Κατερίνα, ήταν να μείνω σπίτι και άλλαξα γνώμη. Δηλαδή, τι θες να γίνει τώρα, όταν αλλάζω χώρο να σε παίρνω τηλέφωνο? Δεν μου λες, είναι κυρία τώρα μπροστά και ακούει? Ναι. Καλά, ρε Φώτη, και κάνεις τέτοια συζήτηση μπροστά της? Ναι, Κατερίνα, αν δεν ήθελες να κάνω τέτοια συζήτηση μπροστά της, να μην ξεκινάγες. Ωραία, ρε Φώτη μου, με συγχωρείς κιόλας. Καλά να περάσετε με τη Ρία. Να σε καλά. Σου δημιούργησα πρόβλημα, ε? Όχι, μωρέ, εντάξει, το τελευταίο καιρό είμαστε λίγο πιεσμένοι. Τρεγόμαστε όλοι μεταξύ μας. Έλα, θα συνελθείς. Ο πρώτος μας καυγάς. Καυγάς. Τι καυγάς, έτσι είναι οι καυγάδες. Πού είναι το βρίσιμο, πού είναι τα σπασίματα, να μπεις μες στο σπίτι, να σπάσεις... Λοιπόν, να σου πω τι θα γίνει, θα πάμε στο υπόγειο. Α, δεν φοβάσαι τώρα.
Μωρέ, με τα νεύρα που έχω τώρα, ούτε φόβος ούτε τίποτα. Πάμε. Εγώ φταίω. Αν δεν είχα πιέσει τόσο πολύ την κατάσταση. Lion Queen, ξεκόλα. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς όλο τον κόσμο πάνω στις πλάτες σου. Μερικά πράγματα συμβαίνουν επειδή συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να φταίς για όλα εσύ. Βραδιάζεσαι λίγο. Πρέπει να τους βρούμε οπωσδήποτε. Είναι δύο μικρά παιδάκια. Μην ανησυχείς. Μπομπήρες θα βρεθούν. Φώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Και μην το πάρεις στραβά. Είσαι σίγουρος ότι ταιριάζεται με την Κατερίνα? Πώς σου έρθει τώρα αυτό? Να, ας πούμε δεν έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα. Έπειτα, εσύ είσαι φτιαγμένος για ήρεμα πράγματα και η Κατερίνα μόνο για ηρεμία δεν είναι φτιαγμένη. Αυτό ξαναπες το. Ρε παιδί μου, αν δούλευα σε γραφείο γνωριμιών, πιο εύκολα θα σε φανταζόμουν με τη Ράνια παρά με την Κατερίνα. Με τη Ράνια ταιριάζουμε πολύ, αλλά το θέμα δεν είναι με ποιον ταιριάζεις. Το θέμα είναι ποιον ερωτεύεσαι. Και εσύ την ερωτεύτηκες την Κατερίνα. Σαν τρελός. Τι λες τώρα? Δεν σου είπα. Τεράστια. Καλά παιδάκι μου, πού την πέτυχες εσύ, αφού η πόρτα δεν φαίνεται από το διάδρομο. Εδώ εξαφανιζόμασταν με τον Δημήτρη. Δεν κατεβαίνει κανείς εδώ. Ναι, Ηλία μου, αλλά για να την ψάξουμε όλοι αυτοί χρειαζόμαστε μέρες. Εμείς θα κάτσουμε μία ωρίτσα και μετά θα ανέβουμε πάνω. Μην μας πάρουν κίνδυση. Καλά, κάτσε εγώ να κλείσω την πόρτα, καλή. Μην Κατερίνα, μην! Τι έγινε, καλέ? Η πόρτα δεν έχει πόμολο και ανοίγει με κλείδι μόνο απ' έξω. Ωχ! Κλειδωθήκαμε δηλαδή τώρα? Εντελώς. Κάτσε, ρε παιδί μου, θα πάρω το Φώτη ένα τηλέφωνο να έρθει να μας ξεκλειδώσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σήμα, Κατερίνα. Είμαστε σε υπόγειο, δεν πιάνουν τα κινητά. Όχι, αμά, ρε Κατερίνα, αμάν! Ρελιά μου, να έλεγες κάτι νωρίτερα! Τι να σου πω! Όχι, δεν την πετά σωστά. Η πέτρα πρέπει να είναι πλαγιαστή. Πάνω ξαπρός λίγες ώρες. Το ίδιο συστήνω να κάνεις κι εσύ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πρέπει. Φύλαξε τις δυνάμεις σου, αύριο θα είναι δύσκολη ημέρα. Αν έχεις κανένα νέο... Θα σε ενημερώσω. Λέξ Λούθερ έχει δίκιο. Κοιμήσου λίγο. Δεν θα την παλεύεις αύριο. Θα την πάω στον καναπέ. Αν συμβεί κάτι να το πάρω ήδης. Αγαπάμε τους ίδιους ανθρώπους. Θα έπρεπε να μπορούσαμε να τα πηγαίναμε καλύτερα εμείς οι δύο. Είχα την ηρεμία μου πριν μπει στην οικογένειά μου. Θα την ξανααποκτήσω μόλις φύγεις οριστικά. Αγγελική, δεν πρόκειται να φύγω. Είμαι η μητέρα του Λουκά. Ο μόνος τρόπος για να ξαναβρούμε την ηρεμία μας είναι να βρούμε έναν τρόπο να ανεχόμαστε μία την άλλη. Πιστέψε με, δεν μου είναι εύκολο το εμένα. Εμένα δεν μου είναι απλώς δύσκολο. Είναι ο χειρότερος εφιάλτης μου. Γιατί με μίσεις τόσο πολύ? Έλεος πια. Ο Λουκάς ήταν για καλύτερα πράγματα. Από τη στιγμή που γνώρισε εσένα άρχισε η καταστροφή του. Εσένα ερχόταν να δει και την ημέρα που τον χτύπησε το αυτοκίνητο. Το ξέρω, Αγγελική μου, το έχεις πει χίλιες φορές. Μην νομίζεις ότι δεν έχω κατηγορήσει τον εαυτό μου.
Αλλά όταν ξεκίνησες να κάνεις και εσύ το ίδιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μπήκα στην άμυνα και είδα πόσο παράλογη είναι όλη αυτή η ιστορία. Είτε το θέλεις είτε όχι, είμαστε πολύ σημαντικές σημεία για τη ζωή της άλλης. Μοιραζόμαστε πολύ θυμό, πολύ πόνο, πολλούς ανθρώπους. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Μόνο όταν αποφασίσεις να τον χάσεις. Τους βρήκαν. Μαμά, μαμά, με ξανά βάλαν σε περιπολικό και αυτή τη φορά μου βάλαν και τη σιρήνα. Λουκά μου, είσαι καλά. Γιατί μας το έκανες αυτό, τρομάξαμε πάρα πολύ. Σιγάρε, μαμά, μόνο μια βόλτα στην παραλία κάναμε. Αγγελική, έρχεσαι λίγο να σου πω. Τώρα. Τώρα. Με συγχωρείς, Αγγελέ μου. Μαμά, νιστάζω, μπορούμε να πάμε για ύπνο. Να πάτε. Είχα τηλεφώνημα από εισαγγελία. Δεχθήκαμε επισκέψεις. Ό,τι έκο. Λίλα. Και ξέρουν την αλήθεια. Πήραν τώρα πράγμα για Ελλάδα. Έρχεται να συναντήσει τη Ρανιά. Θεωρία 211. Και μισό. Στο ταϊτζί του, το ταοιστικό σήμα του καλού και του κακού, το άσπρο και το μαύρο μισό, γίνονται το ένα μέσα στο άλλο για να υποδηλώσουν ότι είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Μέσα σε κάθε μισό υπάρχει μία τελεία του αντίθετου χρώματος, που υποδηλώνει ότι καθένα εμπεριέχει και τ' άλλο. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο καλοί ή μόνο κακοί. Όλοι έχουμε λίγο και από τα δύο μέσα μας. Και η μεγαλύτερη μάχη είναι πάντα αυτή που γίνεται μέσα μας. Η Κατέρινα! Όχι! Ελίδα, συγγνώμη. Πού είσαι, παιδάκι μου, γίνεται χαμός εδώ! Μπορείς να έρθεις στην παραλία μας στο Σούνιο. Τι να κάνω, Λίλα, στην παραλία μας στο Σούνιο, μπάνιο! Ξεκίνα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Και καλύτερα να είσαι μόνη. Λίλα, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Τα παιδιά είχαν χαθεί. Την Κατερίνα δεν τη βρίσκουμε. Ποιο μπάνιο τώρα και παραλίας μου λες. Είναι άκρος σημαντικό. Και σε παρακαλώ να έρθεις χωρίς να καταλάβουν τίποτα οι σερέτιδες. Λίλα, μάλλον δεν κατάλαβες. Τα παιδιά είχαν χαθεί. Τα έφερε η αστυνομία. Τι πιο σημαντικό από αυτό, δηλαδή. Ο Λουκάς είναι ζωντανός. Μα... Οποιαδήποτε άλλη απώλεια, εκτός από τον Λουκά, είναι αποδεκτή. Δεν πρέπει να συναντηθούνε. Still can't.
Θάνατο στα ταρό δεν σημαίνει απαραίτητα και σωματικό θάνατο. Συμβολίζει τη μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη. Κάθε στιγμή το παρόν μας πεθαίνει για να γεννηθεί το μέλλον μας. Για κάθε πόρτα που κλείνει, ανοίγει μία καινούρια. Δεν το πιστεύω, πώς είναι δυνατόν. Εγώ νομίζω... Πού είσαι 6 χρόνια, ξέρεις τι έχω τραβήξει. Υποθέτω η Ράνια. Λουκά, τι λες. Τι κάνετε, ρε! Βοηθήστε με! Γιατί, για να μας αποτελειώσεις. Θα σας πειράξω, ρε! Μην ξύγιαζε χοντρό έτσι, δεν είναι σωστό. Σωστό είναι αυτό που επιβάλλει ο δυνατός. Εσύ το έχεις πει, το θυμάσαι. Και το υπογράμμισες με μια κλωτσιά στα πλευρά μου. Σας παρακαλώ, ανεβάστε με, ρε! Και από μένα τι γουστάρετε. Τι κάνουμε. Τίποτα. Σκότωσε τον Δημήτρη. Πίνει βοήθα, ρε! Δεν μπορώ, ρε. Γιατί? Γιατί θα είναι πόνος. Δεν το σπρώξαμε εμείς τον κρέμο, μόνος του έπεσε. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τον βοηθήσουμε. Αυτός δεν άφησε τον Δημήτρη να πεθάνει, τον σκότωσε. Δεν μπορώ, ρε! Γιατί? Γιατί μετά θα είμαι ίδιος με αυτούς. Βοήθα, ρε. Έλα, βοήθα κι εσύ. Βοήθα. Τον από πάνω μου! Αμνησία. Τι αμνησία. Δεν θυμάται τίποτα. Όταν του είπαμε το όνομα Λουκά Σερέτης, το άκουγε για πρώτη φορά. Αναγκαστήκαμε να το δείξουμε φωτογραφίες για να μας πιστέψει. Τι εννοείς, δεν θυμάσαι τίποτα. Εμένα δεν με θυμάσαι. Όχι. Λουκά, κάνε μια προσπάθεια. Η Ράνια είναι η γυναίκα της ζωής σου. Λυπάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά προσπάθησα να καταλάβεις. Φαντάσου να ερχόντουσαν ένα απόγευμα σπίτι σου κάποιοι άνθρωποι να σου έλεγαν ότι έχεις μια ζωή για την οποία εσύ δεν θυμάσαι τίποτα. Παιδιά, μου εξηγήσει κάποιο συμβαίνει, θα τρελαθώ. Ήμουνα μπροστά όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο. Του κάτσα το χέρι στο ασθενοφόρο, μετά 2 μέρες πάλευε στο νοσοκομείο. Και μετά βγήκε ο γιατρός και μας είπε ότι ο Λουκάς πέθανε. Ναι! Ναι, αλλά ο Λουκάς δεν πέθανε. Ο γιατρός έλεγε ψέματα. Μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Σικελία και εκεί έκανε εισαγωγή με το όνομα Μάσιμο Νέρο. Γιατί, ποιο? Η μητέρα μου. Ή τέλος πάντων η γυναίκα που μου έδειξαν τα παιδιά στις φωτογραφίες. Ο Λουκάς την ξέρει. Ερχόταν στο ενοπείο και έκανε παραγγελίες κρασιών. Αναπτύξα μία φιλή, αλλά δεν μου είπε ποτέ ότι είναι η μητέρα μου. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να το κάνει όλο αυτό το πράγμα. Δεν προλάβαμε. Συναντήθηκα. Τι θες να κάνω, να τους φέρω εδώ. Δεν θα χρειαστεί βία, θα να αναζητήσουν μόνοι τους. Χρειάζονται απαντήσεις. Ναι, μα ο Λουκάς δεν πρέπει να έρθει εδώ. Αν το δει κανείς. Θα τους συναντήσω στο σπίτι στην ανάμεσο. Τι έγινε. Τους αφήσαμε να τα πούνε λίγο. Η Ράνια. Προσπαθεί να το συνειδητοποιήσει. Όπα, παιδιά. Θα έχουμε παρέα. Ωραία, εμείς το βοηθήσαμε και αυτός να μας σκοτώσει. Πού το βρήκες αυτό, ρε. Είναι το άλλο μπράβο. Μη.
Ήρεμα. Όχι, μου. Δεν χρειάζεται αστεία, φίλε. Ήρθα να μιλήσουμε. Μα δεν έχουμε κάτι να πούμε. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Σας φέρνω ένα μήνυμα από την κυρία Σερέτη. Σας περιμένει όλους στην ανάδυση. Εκεί θα λυθούν όλες οι απορίες σας. Πραγματικά, δεν ήθελα να το φάω το παλικάρι. Πίστεψέ με. Εσύ μπορεί να μην με θυμάσαι. Εγώ όμως δεν σε ξέχασα ποτέ. Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι. Πολύ. Εγώ ακόμα είμαι, δηλαδή. Βλέπεις, εμένα δεν με χτύπησε αυτοκίνητο. Τα παιδιά μου είπαν ότι ήσουν έγκυος όταν συνέβη το ατύχημα. Η ζωή μου πήρε ένα Λουκά, μου φέρε έναν άλλο. Θέλω να τον δω. Και τον Άγγελο. Να έχω δύο παιδιά και να μην ξέρω τίποτα. Έχεις πολλά καινούργια πράγματα που πρέπει να προσαρμοστείς. Δεν το πιστεύω ότι σε έχω δίπλα μου. Κοίτα, ξέρω ότι δεν με γνωρίζεις, αλλά αυτή τη στιγμή σου φαίνομαι σαν μια τρελή άγνωστη με περίεργα μαλλιά. Αλλά μήπως θα μπορούσε να μου κάνεις μια αγκαλιά. Τουλάχιστον είναι ζωντανός. Άσε με ρε Μπίλη, είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός και... Άσε μην πω τώρα. Δεν της αξίζει όλο αυτό. Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει που δεν με θυμάσαι. Δεν πειράζει. Γιατί όταν γνωριστήκαμε έκανες πάρα πολλές προσπάθειες για να είμαστε μαζί. Το πιστεύω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ όμως σου πισα το ψάρι στα χείλη. Γιατί εντάξει, ήμουν στριμμένο άντερο. Δηλαδή, ακόμα είμαι. Ακόμα είμαι. Όχι τόσο πολύ, γιατί εσύ. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, αλλού θέλω να καταλήξω. Σου χρωστάω ένα κυνήγι. Κυνήγι. Ναι, ναι. Όταν γνωριστήκαμε, με κυνήγησες εσύ. Τώρα είναι η σειρά μου. Και πίστεψέ με, όταν θα τελειώσω μαζί σου, θα είσαι πιο ερωτευμένος τώρα από ό,τι ήσουν παλιά. Ράνια. Ναι. Στη Σικελία. Αυτά τα 5 χρόνια που έλειπα. Έφτιαξα μια άλλη ζωή. Τι άλλη ζωή? Είμαι παντρεμένος. Αχ, καλή! Καλή, καλή! Έλα, γίνεται τίποτα! Αχ, ας μην είσαι στις δρύος! Φώτη! Φώτη, μ' ακούς! Έλα ρε Κατερνά, πού είσαι? Πού? Πού είσαι? Η Τζούλια κοντεύει να κλείσει τα 3. Μπορεί αυτό που ζήσαμε να ήταν πολύ δυνατό. Αλλά είναι σαν να συνέβησα σε άλλον άνθρωπο. Πάμε! Πού? Έχουμε ραντεβού με τη Σερέτη. Δεν οργάνωσα εγώ το ατύχημα. Λουκά, πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις κάτι τέτοιο? Εδώ και 6 χρόνια ζω μια ζωή που από ό,τι φαίνεται την έφτιαξες εσύ. Αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμος να πιστέψω οτιδήποτε. Ό,τι έκανα, το έκανα για να σε προστατέψω. Από ποιον? Πριν 6 χρόνια περίπου. Είχες ανακαλύψει κάτι πράγματα για την εταιρεία. Λαθρεμπόριο όπλων. Τα ξέρουμε όλα. Μπορείς να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Αν ξέρατε πόσο κινδυνεύετε, θα ήσασταν πιο προσεκτικοί. Μπορείς να απειλείς όσο θες. Δεν σε φοβόμαστε πια. Εμένα να φοβηθείτε. Εγώ είμαι το πιο μικρό ψάρι μέσα σε αυτή τη θάλασσα που αποφασίσατε να μπείτε να κολυμπήσετε. Εννοείς τον Ντιέγκο. Ορισμένοι άνθρωποι είναι σαν τους δαίμονες. Όταν λες δυνατά το όνομά τους, είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου. Πώς έμπλεξες σε κάτι τέτοιο? Λαθρεμπόριο όπλων. Άνθρωποι σκοτώνονται σε όλο τον κόσμο με όπλα που μεταφέρεις εσύ. Ακόμα και για σένα αυτό παραπάει. Η ΣΕΙΟ ήταν έτοιμη να καταστραφεί. Δεν είχαμε πια πόρους. Ας έκλεινε η εταιρεία. Από το να μας μπλέξει όλους αυτή την κατάσταση, καλύτερα να κλείνεις την εταιρεία. Αυτό ήταν πάντα το κακό μαζί σου. Τόσο ικανός και να θέλεις να πηγαίνεις πάντοτε με το σταυρό στο χέρι. Και αυτό είναι κακό, έτσι?
Οι εταιρείες δεν διοικούνται πάντα με αγάπη και γλυκά αισθήματα. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να πάρει κανείς πολύ σκληρές αποφάσεις. Άκου, Λουκά. Ο πατέρας σου και εγώ εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να φτιάξουμε αυτή την εταιρεία. Δεν θα την άφηνα να χαθεί έτσι εύκολα. Και πούλησες την ψυχή της εταιρείας στο διάβολο. Αυτό είχες πει και τότε. Όταν ανακάλυψες ότι τα πλοία της εταιρείας διευκολύναν και κάποιες άλλες μετακινήσεις, έγινες έξαλλος. Προσπάθησα να σου εξηγήσω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή, αλλά δεν ήθελες να καταλάβεις. Είχες αποφασίσει να μαζέψεις στοιχεία και να πας να καταγγείλεις την εταιρεία στις αρχές. Προσπάθησα να σε σταματήσω, να σου εξηγήσω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνοι, αλλά δεν ήθελες να ακούσεις. Σε απείλησαν, αλλά εσύ δεν άκουγες τίποτα. Σιγά μην έκανε πίσω, Λουκάς. Πάντως, αν είχε κάνει πίσω, δεν θα είχαμε μπλέξει όλοι μας σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, οργάνωσες το ατύχημα για να εμποδίσεις του Λουκά να μιλήσει. Όχι εγώ, ο συνεργάτης μας. Και γιατί σκηνοθέτησες το θάνατό μου? Κινδύνευες. Ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο κινδύνευες. Είχαμε βάλει ανθρώπους να σε φρουρούν. Αλλά ο συνεργάτης μας, όσο σε ένιωθε ζωντανό, δεν αισθανόταν ήσυχος. Γι' αυτό κανόνισα να πεθάνεις. Κατερίνα, είστε μέσα? Φώτη, μέσα είμαστε, ναι, άνοιξε! Άνοιξε, ρε! Κωτάκι μου. Συγγνώμη για χθες, συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη. Ναι, δεν αφήνετε τις συγγνώμεις να ξεκουμπιστούμε, μην πας βρει κανείς εδώ. Ρε, παιδιά. Τι είναι εδώ μέσα? Βιβλιοθήκη της Σερέτη. Φώτη, έχει κάτι βιβλία πολύ τρομακτικά εδώ μέσα. Απίστευτο. Να σου πω, έχει κόσμο πάνω. Τι καμπράβους. Τι καμπράβους. Και τι καθόμαστε, ρε, πάμε πάνω, έλα. Θα το πάρω. Πληρώσαμε το γιατρό για τα διαδικαστικά και σε μεταφέραμε σε ένα νοσοκομείο στην Ιταλία. Και η κηδεία? Άδειο φέρετρο. Και ο Μάσιμο Νέρο, ποιος είναι? Ο άνθρωπος που πληρώθηκε να σε σκοτώσει. Οι δικοί μας το βρήκανε και το σκοτώσαν. Τιμωρήθηκε για το κακό που πήγε να σου κάνει. Ο συνεργάτης όμως δεν τιμωρήθηκε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αγγίζονται. Πρέπει να ξέρεις ποιον μπορείς να εκδικηθείς και ποιον όχι. Και πώς κατέληξε ο Λουκάς να ζει με το όνομα του δολοφόνου του? Τι ήταν αυτό, αγγελική, κακόγουστο, αστιακή? Είχαμε ένα πτώμα και ένα διαβατήριο. Το πτώμα το εξαφανίσαμε. Το διαβατήριο το χρησιμοποιήσαμε για να στείλουμε τον Λουκά στη Σικελία. 5 ολόκληρους μήνες ήσουν σε κόμμα. Όταν τελικά ξύπνησες ήταν σαν ένα μικρό θαύμα. Και το εινοποιείο? Πάντα ονειρευόσουν να κάνεις κρασί. Αυτό είναι αλήθεια, μου το έχεις πει και εμένα. Αν δεν υπήρχε η οικογενειακή επιχείρηση, αυτό ήθελες να κάνεις. Έτσι λοιπόν αγόρασα στο όνομα του Μάσιμο Νέρο ένα εινοποιείο και σου έφτιαξα μια μικρή ΕΔΕΜ. Να μπορείς να ζεις εκεί μέσα ευτυχισμένος. Και εντωμεταξύ, εδώ όλοι οι υπόλοιποι ζούσαμε την κόλαση. Εσύ ήσουν το φίδι που προσπαθούσα να κρατήσω έξω από τον κήπο μας. Αλλά δεν τα κατάφερα. Ναι, Αγγελική μου, γιατί ευτυχώς η ζωή δεν είναι το δικό σου προσωπικό παιχνιδάκι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αν τον αγαπούσες πραγματικά, θα τον είχες αφήσει εκεί να ζει ευτυχισμένος. Και δεν θα είχες κάνει το παν να τον φέρεις πίσω στη μίζερη αλήθεια σου. Ορίστε, τώρα έχει έρθει εδώ και κινδυνεύει. Φαντάζομαι θα νιώθεις πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό σου. Ναι, ζήτα μου και τα ρέστα από πάνω. Εσένα ερχόταν να συναντήσει τη μέρα που τον χτύπησε το αυτοκίνητο. 6 χρόνια με κάνεις να νιώθω υπεύθυνη για το ατύχημα του Λουκά. Που στην ουσία η μόνη υπεύθυνη εσύ και οι συνεργάτες σου. Χώρια που άφησες τα παιδιά να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν χωρίς πατέρα αν δεν επιστρέψει ο Λουκάς άμεσα στην Ιταλία. Γιατί? Γιατί οι έμποροι όπλων έχουν ανθρώπους στην Ελλάδα. Και αν μάθουν ότι είσαι ζωντανός, θα κάνουν τα πάντα να διορθώσουν αυτό το μικρό λάθος. Θέλω να δω τους γιους μου. Λουκάν, όπως τα λέει, έχει δίκιο. Πρέπει να φύγεις. Είναι η πρώτη φορά που μίλησες σωστά. Δεν πάω πουθενά αν δεν δω τον Άγγελο και τον Λουκά. Λουκά, μην κάνεις πάντα τον ήρωα αγνοώντας τις συνέπειες. Αυτή τη φορά δεν θα σταματήσουν. Αν μάθουν ότι είσαι ζωντανός, δεν θα σταματήσουν μέχρι να έχουν το πτώμα σου στα χέρια τους. Έζησα μία φορά το θάνατό σου και σχεδόν με διέλυσε. Δεν έχω σκοπό να τον ζήσω δεύτερη. Λοιπόν, γύρισε στην Ιταλία και θα φέρουμε τα παιδιά να σε δουν εκεί. Υπό έναν όρο. Τα παιδιά μένουν με τη Ράνια. Τα παιδιά, Λουκά μου, χρειάζονται προστασία.
παιδιά μένουν με τη Ράνια. Εντάξει. Είχες πει ότι οι καλοί κερδίζουν μόνο στις ταινίες. Ναι. Εσύ τώρα γιατί πας Ιταλία? Ο Μαργκίδης λέει ότι οι έμποροι όπλων ξέρουν το όνομά μου, οπότε είναι καλύτερα να εξαφανιστώ για λίγο. Παιδιά, κάποιος κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει με την Ιντερπόλ. Θα το κάνω εγώ. Αλλά είναι καλύτερα να περάσουμε μερικοί μήνες πρώτα, ε. Εσύ, γιατί όχι ο Λουκάς? Ο Λουκάς έχει παιδιά, εγώ όχι. Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Κάτι μεγάλο. Θέλω τα παιδιά να έρθουν και να μείνουν μαζί μου για μερικούς μήνες. Να γνωρίσουν και την αδερφή τους. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή. Ο Λουκάς δεν πάει ακόμα σχολείο. Για τον Άγγελο υπάρχει ένα ελληνικό που είναι πάρα πολύ καλό. Λουκά, μην συνεχίζεις. Αν θυμώσουν κάτι στο ελάχιστο από αυτά που είχαμε ζήσει, θα ήξερες ότι δεν μπορώ να σου αρνηθώ τίποτα. Έχω έναν όρο. Όταν θα έρχομαι να επισκέπτομαι τα παιδιά, δεν θέλω η γυναίκα σου και η κόρη σου να είναι εκεί. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Λουκά, πρέπει να φύγετε. Τώρα τελειώνουμε εδώ. Αντίο. Προς το παρόν. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτό? Ένα φυλαχτό μου το έχεις χαρίσει για να με προσέχει. Η μητέρα σου επιμένει ότι αν το φόραγες εσύ, δεν θα σε είχε χτυπήσει το αυτοκίνητο. Τότε κράτησέ το. Για σένα έχει μεγαλύτερη σημασία. Εσύ προχώρησες με τη ζωή σου. Τώρα πρέπει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Μετά από όλα αυτά, το έχεις μετανιώσει που με γνώρισες? Δεν θα το μετανιώσω ποτέ. Breaking, seeing you like this, I face it. Don't be afraid, you're not alone. How can I move on and fly when I still don't know the reason why? You and I, we touch the sky. Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Χαζέ. Όποτε με χρειαστείς θα είμαι εδώ. Η κάρτα με τον αριθμό 21 συμβολίζει τον κόσμο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μας? Αρμονία, ισορροπία, ολοκλήρωση. Ο αριθμός 1 είναι το άτομο και ο αριθμός 2 είναι το σύμπαν. Φτιάχνουμε την ολοκληρωμένη μονάδα μας και την παραδίδουμε στο σύμπαν. Νιώθεις ανασφαλία με τη Ριά? Όχι βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω. Σου έχω εμπιστοσύνη, Φώτη μου, απλώς δεν είναι και το καλύτερό μου. Ο πρώτος σου έρωτας είναι. Και έχετε και ένα σωρό κοινά ενδιαφέροντα. Εγώ δεν μπορώ να τρέχω στις συναυλίες. Σου πάγω, μωρέ, να τρέχεις στις συναυλίες. Όχι, ρε Φωτάκι μου, το ξέρω, έχεις δίκιο. Απλώς... σε κάνω ευτυχισμένο. Κατερινάκη, είμαστε ζευγάρι. Δεν γίνεται κάθε φορά που τσακωνόμαστε να συζητάμε τα ίδια πράγματα από την αρχή. Αν δεν με κάνεις ευτυχισμένο, δεν σε παντρευόμουν. Ναι, ρε Φώτη. Αλλά υποσχεθήκαμε να κάνουμε ένας τον άλλο ευτυχισμένο για πάντα.
Και εμένα το για πάντα μου φαίνεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι απαραίτητα. Αν σκεφτείς ότι αύριο μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα ο θάνατος. Ναι, αλλά αν δεν μας χτυπήσει την πόρτα ο θάνατος αύριο, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο για πάντα. Δηλαδή δεν ξέρω αν είμαι αρκετά ενδιαφέρον άνθρωπος. Άκου. Με έκανες ευτυχισμένο χτες. Με κάνεις ευτυχισμένο σήμερα. Το για πάντα είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά όχι αν το παίρνουμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή τι, πιστεύεις ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, το για πάντα? Πιστεύω ότι το έχουμε 100%. Η Ράνια σήμερα παίρνει τα παιδιά. Τα καταφέραμε. Πίστευες εσύ ότι θα τα καταφέρουμε? Τελικά εμείς οι δύο φίλοι έχουμε κάνει φοβερό τύπο. Ναι. Αλλά την επόμενη φορά που θα μπλέξεις σε κάποια περίεργη ιστορία πάλι, να πάρεις το Φώτη τηλέφωνο, γιατί είναι πιο πολλά χρόνια φίλος σου. Τελείωσε ρε φίλε, τελείωσε. Μπορούμε να γυρίσουμε στις ζωές μας. Ναι, βέβαια. Πριν αρχίσουν όλα αυτά, εσύ τι έκανες με τη δική σου ζωή? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι να έκανα και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή. Οι εραστές συμβολίζουν τη δύναμη της έλξης που ενώνει δύο ανθρώπους. Μπορεί να λέγεται έρωτας, αγάπη ή φιλία. Και στην πιο υψηλή της μορφή είναι τόσο απόλυτη που τίποτα δεν μπορεί να της αντισταθεί. Όλη την ώρα. Λίλα! Πώς τα είσαι, βρε! Πώς τα είσαι! Την πάτησες! Πώς με βρήκατε! Ο Μπίλης μου είπε ότι έχεις πάει βόλτα στη θάλασσα. Το πού, το κατάλαβα μόνη μου. Ωραία! Τη φιλίζαμε τη Λίλα, λοιπόν. Πάμε να παίξουμε τώρα και προσέξτε να μην χτυπήσετε πάρα πολύ. Άντε! Αν δεν τα αγαπούσα τόσο πολύ, θα ήθελα να τα σκοτώσω. Α, όπως νιώθω εγώ για σένα, δηλαδή. Ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Πότε θα τα πας, Λουκά? Έξι κανένα μήνα, μωρέ, να τα χορτάσω κι εγώ λίγο. Εσύ θα τα πας? Είσαι καλά. Ο Φώτης και η Κατερίνα. Α, ωραία, γιατί είχε αρχίσει να τις λέει για παιδιά πάλι. Κοίταξε να δεις. Δύο μέρες με τον Λουκά και τον Άγγελο και θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα γνώμη. Εσύ πώς είσαι? Ξέρω εγώ. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεις το άλλο σου μισό και μετά να το χάνεις. Μιλήσατε με τον Λουκά? Δεν μιλάω για τον Λουκά, για σένα λέω. Κοίτα, ξέρω ότι πληγώθηκες πολύ και το σου πάρει πάρα πολύ καιρό για να το ξεπεράσει, αλλά δεν πειράζει, γιατί εγώ θα περιμένω όσο καιρό χρειαστεί. Όλο αυτό το πράγμα του Λουκά με έκανε να καταλάβω ένα πράγμα, ότι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου είσαι εσύ. Ρανιά. Όχι για αυτά που κάνεις, αλλά για το γεγονός ότι τα τελευταία 6 χρόνια είσαι πάντα εδώ. Ρανιά. Κοίταξε να δεις, μια ζωή μου λες ότι δεν εκφράζω τα συναισθήματά μου και γκρινιάζεις. Λοιπόν, τώρα θα τα εκφράσω και εσύ θα βγάλεις το σκασμό. Ναι, αλλά... Θα βγάλεις το σκασμό, είπαμε. Ωραία, έκφρασέ τα. Πάει ο ερημός, έφυγε και τώρα δεν ξέρω τι λέω. Δεν πειράζει, μωρή ηλίθια. Σ' είχα συγχωρήσει από το... Ξέρω ότι πληγώθηκες πολύ. Έχουμε τα παιδιά. Έλα, σοβαρές. Ράνια, μην ανησυχείς. Ο ιδανικός άντρας μας περιμένει στην επόμενη γωνιά. Το ξέρω. Αλλά γιατί πρέπει πάντα να μας περιμένει στην επόμενη γωνιά? Δεν μπορεί μία φορά να μας περιμένει σε αυτήν εδώ τη γωνιά. Ωραία, μπορεί να μου εξηγήσει τώρα κάποιος για ποιο λόγο ήρθαμε στη θάλασσα να δεις δύο ψόφο? Α, είναι τέλος κύκλου. Εντάξει τότε, εντάξει. Αν η ζωή είναι παιχνίδι με χαρτιά, ο γκρουπιέρης είναι κουφός. Γιατί όσο και να φωνάζεις stop με όλη τη δύναμη που έχεις στα λαρύγγια σου, τα χαρτιά συνεχίζουν να έρχονται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των singles. Όπου θες δε θες, η ζωή πάντα συνεχίζεται. Και ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει στην επόμενη στροφή.
I'm sick.